Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα με την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια ευρωβουλευτή στις επικείμενες ευρωεκλογές. Και το λέω αυτό, κυρία Σημακοπούλου, καλώς ήρθατε, διότι Γεια γίνεται σας. μεγάλη συζήτηση με αφορμή και τον καυγά που έχει αποκτήσει έντονα δημόσια χαρακτηριστικά της Ρώμης με την Κομισιόν και τις απειλές ότι θα δούμε μια άλλη Ευρώπη τον Μάιο. Και αυτά που βλέπουμε να γίνονται και στην Ισπανία, και εκεί να φουντώνει το ακροδεξιό κόμμα. Θα πάμε σε πλήρη ανατροπή της πολιτικής γεωγραφίας όπως την ξέραμε μέχρι τώρα στην Ευρωβουλή. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Προφανώς θα γίνει μια μεγάλη μάχη, θα σας το πω έτσι. Και εγώ θα σας πω ότι συμμερίζομαι απολύτως την ανάγνωσή σας ότι ιδιαίτερα οι σημερινές δηλώσεις που έρχονται από την Ιταλία επ' αφορμή αυτού του διαπληκτισμού του πολιτικού για το θέμα του προϋπολογισμού είναι ιδιαίτερως ανησυχητικές. Ξέρετε, η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Η Ευρώπη έγινε πρωτίστως για να διαφυλάξει την ειρήνη, για την αλληλεγγύη των λαών, για να μας δώσει περισσότερες ελευθερίες, πρόσβαση σε μια μεγάλη αγορά. Τα έχουμε λίγο ξεχάσει όλα αυτά στα χρόνια της κρίσης. Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε και να επανέλθουμε σε αυτές τις αρχές και τις αξίες, αλλά πρωτίστως στον τρόπο με τον οποίο αυτές μεταφράζονται στην καθημερινότητα των ανθρώπων, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Όλοι μας αισθανόμαστε ότι τα καθημερινά μας προβλήματα, που είναι η ανεργία, που είναι η καλύτερη ζωή για μας, για τα παιδιά μας, είναι αυτό το οποίο η Ευρώπη οφείλει να μας εξασφαλίσει. Επίσης, οι αρχές και οι αξίες μας περνάνε αυτή τη στιγμή μέσα από μία κρίση και γιατί με το μεταναστευτικό έχουν δημιουργηθεί και νέα δεδομένα στην Ευρώπη, τα οποία οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα αντιμετωπίσει με έναν τρόπο με όρους ανθρωπιάς, με όρους αλληλεγγύης, αλλά και με όρους διαφύλαξης αυτού του οποίου είναι η κοινή πολιτιστική μας κληρονομιά. Και αυτά όλα θα είναι ένας έντονος πολιτικός διάλογος τους επόμενους μήνες, με χαρακτηριστικά και πόλωσης από ό,τι φαίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δικά μας και θα επανέλθουμε στα της Ευρώπης, γιατί πρέπει εμείς, χωρίς να έχουμε αυτές τις αντοχές, τις οικονομικές, να απορροφήσουμε τους κραδασμούς που προκαλεί αυτή η κρίση στην γείτονα χώρα. Ανησυχείτε? Ναι, ανησυχώ. Νομίζω ότι οποιοσδήποτε άνθρωπος βλέπει αυτή τη στιγμή με νυφαλιότητα και με ψυχραιμία και χωρίς απαραίτητος, αν θέλετε, κομματικούς φακούς, την πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή το γεγονός ότι ενώ υπάρχει, ξέρετε, αυτό το αφήγημα το κυβερνητικό, βγήκαμε λέει από το μνημόνιο, και που βγήκαμε από το μνημόνιο, χρηματοδότηση από τις αγορές, δεν έχουμε πρόσβαση αυτή τη στιγμή. Η ανάπτυξη είναι σε επίπεδα χαμηλότερα και από τα προσδοκόμενα, αλλά και χαμηλότερα από την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης. Δεν έχουμε αναβαθμιστεί όπως περιμέναμε από τους οίκους αξιολόγησης, ή υπάρχει μια αναστάτωση στο χρηματιστήριο, όπως και να το πει κανείς. Η κατάσταση λοιπόν δεν είναι τόσο ρόδινη όσο θέλουν να την περιγράφουν οι κυβερνώντες αυτή τη στιγμή για άλλους λόγους. Η πραγματική οικονομία αντιμετωπίζει την υπερφορολόγηση, η επιχειρηματικότητα στενάζει υπό το βάρος των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών όπως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ο κόσμος, 4 εκατομμύρια Έλληνες δεν μπορούν να πληρώσουν τους φόρους τους. Αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Οπότε πώς να μην ανησυχώ για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Και απ' την άλλη δεν βλέπω να υπάρχει έτσι πραγματικά κάποιο σοβαρό συνεκτικό σχέδιο από πλευράς της κυβερνήσεως του πώς θα πάμε στην επόμενη μέρα. Εκτός από λόγια, τι άλλο έχουν να μας προσφέρουν αυτή τη στιγμή? Επενδύσεις έχουν έρθει επί των ημερών τους, για παράδειγμα? Χαμογελώ, διότι είναι πολύ φρέσκια η μνήμη, επειδή αυτό δεν έχει ακόμη δει αρκετή δημοσιότητα σε όλη την Ελλάδα. Έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα στη Λαμία το Σάββατο το πρωί από την Ένωση των Περιφερειακών Καναλιών Ενημέρωσης της χώρας, με πρωτοβουλία και του Κώστα του Μπακογιάννη, του Περιφερειάρχη της Στερεάς, και του ΣΤΑΡ, του καναλιού της Στερεάς Ελλάδος. Που είναι αντιπρόεδρος. Εκεί λοιπόν, αφού προηγείται ο κύριος Κρέτσος, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής και Μέσων Ενημέρωσης, ανεβαίνει στο βήμα η κυρία Σημακοπούλου.
αφήνει το κείμενο που έχει γράψει και νιώθει την ανάγκη να απαντήσει σε 5-6 σημεία, ούτε θυμάμαι πόσα. Τους αγαπάτε πολύ, δεν τους αναγνωρίζετε ούτε μισό καλό στην διαδρομή αυτών των χρόνων. Κοντεύουν 4 χρόνια τώρα στην εξουσία. Εντάξει. Λοιπόν, καταρχάς, γενικώς τα θέματα στα τα οποία έχω την ευθύνη τώρα, δηλαδή τα ψηφιακά θέματα, αλλά και τα θέματα της αξιόπιστης και της αντικειμενικής ενημέρωσης. Κανονικά θα συμφωνήσετε μαζί μου και όλοι οι σοβαροί άνθρωποι θα συμφωνήσουν. Δεν θα έπρεπε να είναι και μεγάλο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή δεν θέλουμε όλοι να έχουμε γρήγορο ίντερνετ, σας λέω για παράδειγμα, ή δεν θέλουμε όλοι να έχουμε αντικειμενική ενημέρωση, τα κανάλια, ιδίως τα περιφερειακά που είστε εσείς, να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να λειτουργείτε με συγκεκριμένους όρους, να μας προσφέρετε αντικειμενική ενημέρωση, να μπορείτε να σταθείτε στα πόδια σας οικονομικά, να θέλουμε να σας στηρίξουμε για να είστε πιο κοντά μας και να μας λέτε τις ειδήσεις. Γιατί υπενθυμίζω ότι στα περιφερειακά κανάλια είναι πιο κοντά ο κόσμος. Εσάς σας ξέρει, κύριε Πολύζο, σας έχει εμπιστοσύνη όταν του λέτε τα νέα. Δεν είστε κάτι που διαβάζει στο ίντερνετ και αναρωτιέται ποιος το έγραψε, ποιος κτλ. Εσάς ξέρουν. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε. Όμως είναι. Γιατί είναι? Γιατί υπάρχει αυτή η ιδεοληψία σε κάθε τι που κάνει αυτή η κυβέρνηση, αλλά και η ανικανότητα την οποία είμαστε αναγκασμένοι κάθε φορά σε επίπεδο κριτικής θεσμικά να αναδεικνύουμε. Έτσι λοιπόν και από το Βήμα, όταν σε προκαλεί ο Υπουργός, τώρα ο Υπουργός ξεκινάει και λέει για το Σύνταγμα με μεγαλόγδουπα σχόλια, το Σύνταγμα το οποίο διαφυλά στην ενημέρωση και μας λέει για τον νόμο Παπά που κρίθηκε αντισυνταγματικός. Πώς να μην κάνω κι εγώ λίγο έτσι την κριτική μου, ας πούμε. Καλά, δεν την κάνατε. Η αλήθεια είναι ότι η αναφορά του Υπουργού στο τι προβλέπει το Σύνταγμα για την ενημέρωση δημιούργησε ένα πρώτο πεδίο αντιπαράθεσης, με την κυρία Σημακοπούλου να θυμίζει πολύ αιχμηρά, όπως το κάνει άλλωστε, ότι ο νόμος Παπά ήταν εκείνος που κρίθηκε αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι αυτό που λένε στο σπίτι του κρεμασμένου, δεν μιλάνε για σκηνή, με καταλάβατε. Αλλά σας λέω, ο κόσμος ενδιαφέρεται να πάμε παρακάτω τώρα. Ο κόσμος, λοιπόν, δηλαδή, για να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω. Γιατί λέγατε δεν έχει έρθει καμιά επένδυση επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, λέτε πολύ συχνά για το ελληνικό, για ό,τι άλλο δεν προχωρά, για ό,τι πηγαίνει σαν τον Κάβουρα λίγο πλάγια και λίγο πίσω. Αλλά εσείς μιλάτε για τις επενδύσεις που θα έρχουν επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας σαν να είναι στο μαγικό καπέλο του κυρίου Μητσοτάκη και θα βγαίνουν από εκεί. Να σας πω κάτι. Εμείς, επειδή αγαπάμε τη χώρα μας, θεωρούμε ότι ίσως είμαστε ομφαλός της γης επενδυτικά καμιά φορά. Δηλαδή, αν κάποιος που έχει χρήματα και θέλει να επενδύσει, είτε Έλληνας είτε ξένος, δεν έχει που αλλού να πάει να επενδύσει. Μόνο στην Ελλάδα θα έρθει. Δεν είναι έτσι όμως. Οι επενδυτές θέλουν συγκεκριμένα πράγματα. Θέλουν καταρχάς μια σοβαρή κυβέρνηση και αξιόπιστη να μπορούν να συνομιλήσουν. Όχι κάποιον ο οποίος λέει τη μία στιγμή το άλλο και μετά κάνει κάτι άλλο και τους βάζει 10 εμπόδια. Θέλουν μια γραφειοκρατία με την οποία να μπορούν να συναλλαγούν με όρους αξιοκρατίας και με όρους γρηγοράδας, ας πούμε, χωρίς προσκόμματα. Θέλουν ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον και φορολογία όχι ψηλή. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα ο κύριος Μητσοτάκης και εμείς στη Νέα Δημοκρατία, στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα και στις επενδύσεις, τα πιστεύαμε, τα πιστεύουμε και ξέρουμε επίσης και τι πρέπει να γίνει και πώς να τα υλοποιήσουμε με σοβαρότητα. Δεν τα ανακαλύψαμε επειδή μας έβαλε η Τρόικα το μαχαίρι στο λαιμό και έπρεπε να περάσουμε από τη Βουλή μια σύμβαση όπως κάναμε το ελληνικό και μετά να δημιουργούν τα χίλια μύρια όσα προβλήματα. Γιατί όταν οι άνθρωποι πριν γίνουν κυβέρνηση ήταν έξω από το ελληνικό και φωνάζαν να μην γίνει και μετά αναγκάστηκαν να περάσουν την επένδυση, τι περιμένετε την επόμενη μέρα ότι θα κάνουν? Θα διευκολύνουν τον επενδυτή? Αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα. Ή όταν αυξάνεις τη φορολογία, γιατί να έρθει ο άλλος να επενδύσει εδώ? Θα πάει κάπου αλλού να επενδύσει, που θα του στρώσουν το κόκκινο χαλί από την κυβέρνηση και θα του πούνε: ορίστε, ελάτε εδώ, για σας υπάρχουν φορολογικά κίνητρα, υπάρχουν διευκολύνσεις, υπάρχει αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, να πηγαίνεις σε ένα σημείο και να σου βγάλουν όλες τις άδειες, να μην τρέχεις, να μην ταλαιπωρείσαι. Αυτά θέλουν οι επενδυτές. Τι θα γίνει με το Μακεδονικό? Τι εκτιμάτε ότι θα συμβεί με αυτή την κυβέρνηση και τη διαχείριση του ζητήματος? Κοιτάξτε, καταρχάς, επί του παρόντος περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί στη γείτονα χώρα. Θα έχει την πλειοψηφία τελικά ο ΖΑΕΦ? Θα καταφέρει να το περάσει? Θα κάνει εκλογές? Θα κάνει συνταγματική αναθεώρηση?
Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση με κάποιον τρόπο, δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Καμένος, αν θα κάνει άλλη μία πολιτική κυβίστηση και στο τέλος στηρίξει αυτή τη συμφωνία. Τα πάντα περιμένω από τον κύριο Καμένο. Πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι αποφασισμένη η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να το πάνε μέχρι τέλους. Αυτό πιστεύω για τη δική μας κυβέρνηση. Για το τι θα γίνει στη γείτονα χώρα, διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις. Για το αν θα φτάσει να γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Για αυτό που είμαι απολύτως ξεκάθαρη είναι για τη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Η οποία θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι απολύτως σαφής. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια εθνικά επιζήμια συμφωνία. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων συμφωνεί με αυτή την άποψη και έχει έντονα συναισθήματα γύρω από αυτό το θέμα. Εμείς είτε ως αντιπολίτευση, είτε μεθαύριο κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν πρόκειται να στηρίξουμε και να ψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία. Δεν μπορούμε όμως να λέμε ψέματα. Ζητάμε εκλογές για να φύγει αυτή η κυβέρνηση, διότι αν την περάσει από τη Βουλή, θα είναι πιο δύσκολο την επόμενη μέρα να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες που θα έχει διεθνώς. Σε σχέση με την ένταξη στο ΝΑΤΟ της γείτονας χώρας, σε σχέση ακόμα και με την πορεία της στην Ευρώπη. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, σε ποιον άξονα θα κινηθεί η Ελλάδα για τις ευρωεκλογές, με την έννοια ότι ακόμη και σήμερα, μετά από τόσες δεκαετίες, δεν νιώθουμε, η αλήθεια είναι, ότι ανήκουμε σε αυτή την ευρωπαϊκή οικογένεια. Τις δύσκολες μέρες και την καταριόμασταν με ευκολία, ότι αυτοί οι κακοί Ευρωπαίοι που μας συνθλίβουν κάτω από την πότα τους, ειδικά οι Γερμανοί κλπ. Θα αλλάξει κάτι ή θα παραμείνουμε έτσι να θεωρούμε ότι έχουμε μια οικογένεια μόνο για τα ευεργετήματα και σε όλα τα υπόλοιπα διατηρούμε την αυτονομία μας? Εγώ δύο πράγματα σκέφτομαι όταν... Αφήστε τώρα το ποιος είναι πολιτικός και ποιος ενδιαφέρεται και ποιος είναι υποψήφιος. Σας μιλήσω καταρχάς σαν μητέρα για τα παιδιά μας. Mm-hmm. Τα παιδιά μας... Εγώ θέλω το παιδί μου να είναι Ευρωπαίος. Θέλω το παιδί μου να έχει τη δυνατότητα. Δεν θέλω να φύγει έξω, να το χάσω όπως έχει συμβεί δυστυχώς τόσα χρόνια που φεύγουν τα παιδιά μας έξω, και θέλω τα παιδιά μας όλα να μπορούν να γυρίσουν και να έχουν δυνατότητες και να ζήσουν και να δημιουργήσουν στην Ελλάδα. Αλλά θέλω να κινούνται ελεύθερα και ισότιμα στην Ευρώπη. Θέλω να έχουν, να έχει ο γιος μου την εμπειρία να έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει στην Ευρώπη άμα θέλει, να δουλέψει λίγο σε άλλες χώρες για να δει πώς λειτουργούν τα πράγματα στην Ευρώπη. Θέλω μια Ευρώπη η οποία έχει τις αξίες της και τις αρχές της, αυτές που ξέρω, αυτές με τις οποίες εγώ μεγάλωσα. Και εμείς στην Ελλάδα περάσαμε τόσα μέσα σε αυτή την κρίση και έγιναν λάθη πολλά και από την Ευρώπη σε σχέση με το πώς μας συμπεριφέρθηκε, που είναι η στιγμή που θα έπρεπε να έχουμε φωνή, κύριε Πολύζο, να έχουμε αξιόπιστη και δυνατή φωνή στην Ευρώπη για να πάει μπροστά, λαμβάνοντας υπόψη και τη δική μας εμπειρία. Το πληρώσαμε το τίμημα. Να μην πάει χαμένο ούτε για μας, ούτε για την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να κάνει μια ακροδεξιά στροφή, γιατί μπορεί αυτό να συμβεί πάρα πολύ άνετα. Ούτε πρέπει να κάνει μια στροφή στη λάθος κατεύθυνση όπως προασπίζεται η αριστερά. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη πρέπει να πάρει μια συγκεκριμένη πορεία. Και ευχαριστώ. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, ο κύριος Μητσοτάκης είναι σαφής. Θα στηρίξει και το Βέμπερ, οπότε θα το αναπτύξουμε όλο και περισσότερο αυτό. Να είστε καλά, κυρία Σιμακοπούλου. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε επανειδήν. Γεια σας.